Σαν σήμερα στις 14 Μαρτίου του 1676 εγκαθίσανται στην Παωμία Κωσικής μανιάτες από το Ήτειλο της Μάνης, από τη γένεια των οποίων καταγόταν και ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Πατέρας του, ο Κάρολος Βοναπάρτης, ο οποίος έχει φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Στεφανοπούλου, πεθαίνει στα χέρια της Πανόριας Στεφανοπούλου και η κόρη της, Λάουρα Στεφανοπούλου, σύζυγος του Γάλλου Ευγενή Ζουνότ, γνωστή και ως Δούκισσα ντε Αμπραντές, παραθέτει αδιάψευστα στοιχεία περί της ελληνικότητας του Ναπολέοντα. Η ίδια μας αναφέρει πως στο σπίτι του Βοναπάρτη μιλούσαν ελληνικά με τον πατέρα του. Πρόγονος του Βοναπάρτη ανήκε στη γενιά των Στεφανόπουλων και έφερε το όνομα Καλόμερος, ο οποίος μετανάστευσε από το Εάκιο στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Εκεί το όνομα Καλόμερος πήρε την ιταλική του μορφή και έγινε Buona Parte, δηλαδή Καλόμερος. Λέγεται πως κάποτε τέθηκε στον ίδιο τον Ναπολέοντα το ερώτημα περί της καταγωγής του, επειδή υπήρχαν φήμες ότι δεν ήταν Γάλλος, και τότε αυτός απάντησε πως η γενιά του αρχίζει από εκείνον. Επίσης, ακόμη ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται υπέρ της ελληνικότητας του Ναπολέοντα είναι η χαρακτηριστική κίνηση να τοποθετεί το χέρι στην καρδιά, όπως ακριβώς και οι μανιάτες. Στις 14 Μαρτίου του 1821, με προτροπή του Παπαφλέσσα, ο Νικόλαος Σουλιώτης στις πόρτες Καλαβρίτων προσβάλλει Τούρκους ταχυδρόμους και φοροεισπράκτορες που μετέφεραν επιστολές του Τούρκου Κάιμε Ακάμι σε Λίχ στον Χουσίτ Πασά στα Ιωάννινα. Ενώ την ίδια ημέρα ο Ρώσος Τσάρος μέσω του Ιωάννη Καποδίστρια αποκηρύσει την Ελληνική Επανάσταση. Το 1854 ο υποστράτηγος Χατζιπέτρος αναλαμβάνει την αρχηγία της Επαναστάσεως στην Θεσσαλία. Το 1921 το πρώτο σώμα στρατού καταλαμβάνει το Αφιόν Καραχισάρ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα, το 1957 στην Κύπρο εκτελείται δια απαγωνισμού από τους Άγγλους ο μαθητής γυμνασίου Ευαγόρας Παλικαρίδης από την Τσιάδα Πάφου, επειδή μετέφερε οπλισμό στο δάσος της Πάφου.